Καλησπέρα σας, Λίμπερο 107,4, All About Harrison Air. Ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7, σήμερα Τετάρτη, 5 του Ιούνιου. Χρήστος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Παρέα θα πάμε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, με όλη την ειδησιογραφία γύρω από τον Άρη, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και ό,τι άλλο προκύψει. Για όση ώρα θα τα λέμε παρέα. FM πιάνω το μήνυμά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, τουλάχιστον για την πρώτη ώρα, έχοντας θεματάκια να συζητήσουμε και εμείς εδώ πέρα μέσα στα μικρόφωνα του Λίμπρο και με εσάς στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Τα τελευταία 24 ώρα έχουν πολλά ονόματα, το ένα μετά από το άλλο βγαίνει για τον Άρη, αφού μετά από τον Λέριν Ντουάρτε την περασμένη Κυριακή, αυτό το οποίο μονοπολεί και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας από σήμερα νωρίς το μεσημέρι, είναι του Μπράουνι Ντέγε, του 30χρονου Νιγηριανού επιθετικού, ο οποίος ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που οι άνθρωποι του Άρη ταξίδεψαν στο Λονδίνο από χθες για να διαπραγματευτούν μαζί του. Θα μιλήσουμε για το συγκεκριμένο ζήτημα, όνομα το οποίο επιβεβαιώνει και η ίδια η ΠΑΕ Άρης. Έχετε διαβάσει ήδη στο Λαμπαουτάρης από νωρίς 2-3 πράγματα για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος βέβαια είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό από την διετία που πέρασε στον Ολυμπιακό, τη διετία 15-17, όπου πανηγύρισε ισάριθμα πρωταθλήματα με τους Ερυθρόλευκους. Μια πολύ δυνατή επιλογή για την κορυφή της επίθεσης του Άρη. Έχει βέβαια το αρνητικό ότι έχει να αγωνιστεί σε επίσημο μάτς εδώ και έναν χρόνο. Ποιος το λέει αυτό? Τα στατιστικά του. Λάθος τα βλέπετε. 18 Μαΐου έπαιξε τελευταία φορά. Φέτος. Να. Με τη Μάλαγα. Κάπου μπερδεύεστε γιατί δεν έχετε το τέτοιο. Το είδα και από άλλους συναδέλφους. Δεν έχουν της Κίνας καταρχήν. Περίμενε. Να το θα πει τώρα ότι έχει παίξει 18 Μαΐου του πέρσι. 18 Μαΐου του πέρσι. Πιθανό. Γι' αυτό σου λέω και ένα μας με τη Λασπάλμας νομίζω ήτανε. Γι' αυτό σου λέω περίμενε. Άρα πρώτα πήγε στη Μάλαγα και μετά πήγε στο τέτοιο. Πήγε στην Κίνα. Έφυγε δανεικός για τη Μάλαγα. Έπαιξε στη Μάλαγα το δεύτερο μισό της προπέρσινης σεζόν. Γιατί η φετινή είναι περσινή στην ουσία. Και γύρισε στην Κίνα για ένα εξάμεινο, δεν αγωνίστηκε καθόλου. Λα Λίγκα 17-18. Αυτό είναι. Τώρα ποια σεζόν έχουμε. 2-5 του 18. Αυτό είναι. Ωραία. Δεν τον έχουν στα παιχνίδια της Κίνας δηλαδή. Όχι, και τα παιχνίδια της Κίνας τα έχει. Πού έπαιζε. Και πού έπαιζε, ρε φίλε. Η Τέντα. Ποια η Τέντα? Έτσι άρα μετά είναι η Μάλαγα. Μετά την Τέντα είναι η Μάλαγα. Όχι, ξαναγύρισε στην Τέντα. Ξαναπήγε στην Τέντα. Αφού ήταν δανεικός από την Τέντα στη Μάλαγα. Μετά τη Μάλαγα τι είναι αυτή. Τι εννοείς μετά τη Μάλαγα τι είναι αυτή. Αυτή. Ποια. Αυτή είναι η Ξαμάξ που ήταν η πρώτη ομάδα στην Ευρώπη. Α, πού είναι, ρε φίλε, η τέτοια η τελευταία του. Η τελευταία του ήταν η Τέντα. Άρα πήγε στην Τέντα, πήγε στη Μάλαγα και μετά ξαναπήγε στην Τέντα. Στην Τέντα πουλήθηκε από τον Ολυμπιακό 12 εκατομμύρια. Πότε? Το 17, το Φλεβάρι του 17. Είχα, από το Φλεβάρι του 17 έπαιξε και στην Τέντα και στη Μάλαγα και ξανά στην Τέντα. Πήγε μέχρι 17, μέχρι Γενάρη 17 ήταν στην Τέντα, έφυγε δανεικό στη Μάλαγα 18, Γενάρη 18. Έφυγε δανεικό Γενάρη 18, τώρα τι έχουμε. 19. Α. Ωραία. Έπαιξε 6 μήνες στη Μάλαγα. 14... Από το 18, τη σεζόν 17-18 δηλαδή. 13 συμμετοχές, ένα γκολ. Μάλιστα, ωραία. Ναι, δεν γύρισε μετά στην Τέντα, δεν ξανά έπαιξε το δεύτερο εξάμηνο του 18. Στην Τέντα? Ναι, και μία Γενάρη του 19 έμεινε ελεύθερος. Ωραία, άρα δεν έχει παίξει από 1η Γενάρη του 19 σε ομάδα πουθενά. Επίσημο παιχνίδι έχει κάνει πέρυσι, τελευταίο. Με την Μάλαγα, κόντρα στη Λασπάλμας, αν είδα καλά, την πρώτη ομάδα. Κάτσε, στην Τέντα δηλαδή πήγε 6, ένα χρόνο και δεν έπαιξε καθόλου. Έπαιξε, πριν πάει στη Μάλαγα. Μετά τη Μάλαγα. Μετά τη Μάλαγα γύρισε στην Τέντα, αλλά δεν έπαιξε καθόλου. Λένε τα στατιστικά. Λένε τα στατιστικά. Δεν νομίζω τώρα να κάνω λάθος. Τι είχε, τραυματισμό? Τα στατιστικά. Όχι, δεν είχε τραυματισμό. Τραυματισμό είχε στη Μάλαγα τελευταία που βλέπουμε εδώ πέρα. Δεν είχε άλλον. Έπαιξε με τη Λασπάλμας 2-5 του 18. 1-0 έχασε η ομάδα κιόλας. 90 λεπτό φουλ. Γύρισε στην Τέντα, δεν έπαιξε καθόλου. Το Γενάρη έφυγε. Δεν σημαίνει και τίποτα βέβαια αυτό, γιατί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Είναι καλοκαίρι, οπότε. Είναι καλοκαίρι, δεν είναι Γενάρης. Είναι διαφορετικό όταν παίρνεις έναν τέτοιο παίχτη το Γενάρη και διαφορετικό όταν τον παίρνεις το καλοκαίρι, γιατί έχεις ένα ολόκληρο καλοκαίρι για να τον στρώσεις και να επανέλθει καλά. Δεν φαντάζομαι ότι δεν έκανε ούτε προπονήσεις όλο αυτό το διάστημα. Σίγουρα έκανε. Δεν είναι ότι καθόταν και κοιτούσε τα βάνια στο σπίτι του. Έχεις τον χρόνο, αν τελικά τον φέρεις, να τον φτιάξεις όπως θέλεις, και σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή και μια πολύ καλή προσθήκη στην κορυφή της επίθεσης και ένας παίχτης που είναι σε παραγωγική ηλικία, που είναι τα 30 του χρόνια, και για τον οποίο
Όχι πριν πάρα πολλά χρόνια. Τώρα στα κοντά έχουν φτάσει τα χρήματα που δαπανήθηκαν για αυτόν σε 42 εκατομμύρια ευρώ. Mm. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πήρε μόνο 12 από την Τέντα για να το δώσει το Φλεβάρι 17. Η West Brom είχε κάνει ρεκόρ μεταγραφή σε εκείνη την περίοδο που είχε δώσει 11,5 στη Σωσό για να τον πάρει. Η Σωσό είχε δώσει άλλα 4. Δεν είναι λίγα τα λεφτά τα οποία έχουν στρωθεί στα πόδια του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή για τις μεταγραφές. Η ουσία είναι βέβαια τι γίνεται τώρα. Είναι όπως αντιλαμβάνεστε ο ποδοσφαιριστής ο οποίος περιγράφαμε όλες αυτές τις ημέρες. Ο μαύρος με καστανά μάτια. Του δεξί στη Μάλαγα ήταν ξανθός. Όσοι ακούσατε τη χθεσινή εκπομπή θα ακούσατε και το σχετικό λογοπαίγνιο. Αλλά δεν είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που απασχολεί τον Άρη για την κορυφή της επίθεσης. Για να είμαστε ακριβείς, είναι αυτός και άλλος ένας που... Εντάξει, κάποιοι ίσως και να θεωρούν ότι ο δεύτερος στον οποίο αναφέρομαι να είναι καλύτερη περίπτωση για τον Άρη σε σχέση με τον Ιντέγε. Το μόνο πράγμα που ανησυχεί για τον Ιντέγε είναι αυτό που είπες ότι έχει να παίξει ένα χρόνο. Να. Παρά το γεγονός ότι ο εκπρόσωπός του ισχυρίστηκε ότι στην Κίνα έπαιζε κανονικά. Αλλά δεν έχει καταγραφεί αυτό κάπου. Ναι, όντως. Όχι στην Τέντα, σε μια άλλη ομάδα στην Κίνα. Τώρα, τι ακριβώς σημαίνει, νομίζω ότι στην Κίνα ο πιο εύκολος τρόπος για να πληροφορηθούμε είναι να μας τα πει ο Καρυπίδης. Σωστό. Γιατί ξέρει. Έχει γνώση και άκρες εκεί που μπορεί να μας πει ότι δεν έπαιζε στην Τέντα, αλλά έπαιζε δανεικός από την Τέντα στην Τεντόπολης, ξέρω εγώ. Και να μάθει ακριβώς. Τέλος πάντων, μπορεί να μάθει το τι γίνεται. Προφανώς και ο Άρης δεν θα πάει να πάρει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν είναι σε καλή κατάσταση. Αλλά το σε καλή κατάσταση πάλι είναι σχετικό διότι ξεκινάει η προετοιμασία. Δηλαδή όλοι οι παίκτες θα έρθουν από τις διακοπές τους, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που δεν είχε ο Άρης παρόμοιο φορ, ποτέ. Νομίζω ότι μόνο ο Αμπρέου μπορεί να συγκριθεί από άποψη βιογραφικού μεγέθους και ικανότητας στο σκοράρισμα. Εξαιρετικός φυσικά ποδοσφαιριστής. Παίχτης ο οποίος μπορεί να κάνει διαφορά ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα το πώς είναι, τι κάνει, τι ράνει και τα λοιπά θα το δούμε στην πράξη αν τελικά είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής που θα αποκτήσει ο Άρης. Εγώ όμως σημειώνω ότι εκτός από αυτόν όσοι ακούγατε την εκπομπή τον ακούγατε να σας τον περιγράφουμε όλες αυτές τις ημέρες, εκτός από αυτόν υπάρχει άλλη μια εξαιρετική περίπτωση ποδοσφαιριστή την οποία συζητούν οι άνθρωποι του Άρη. Και ένα στους δύο φαίνεται ότι θα κερδίσει. Θα δούμε ποιος θα είναι. Σίγουρα είναι υψηλά ο πύχης με τον συγκεκριμένο παίκτη και τον άλλον. Τον έτερο ποδοσφαιριστή. Σφινά για Μπέρκ. Όχι, δεν είναι ο Μπέρκ. Ο Μπέρκ είναι ακόμα πιο ψηλά. Ναι. Γιατί είναι και πολύ πιο ενεργός ποδοσφαιριστής. Και ποδοσφαιριστής ο οποίος νομίζω ότι πάει στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι έχει κλείσει τον Ολυμπιακό. Δεν είμαι βέβαιος, να σου πω την αλήθεια. Πάντως ο Ιντέγε. Αλλά το να κοροϊδεύει, επειδή ακούω και τους φίλους μου, τους συμπολίτες, να κοροϊδεύεις τον Ολυμπιακό γιατί πήρε τον Βαλμπουενά και τον Μπέρκ και να λες ότι είναι μεγάλη σε ηλικία. Όταν πανηγυρίζεις για τον Βαρέλα, νομίζω ότι. Εντάξει, δεν είναι 40 χρονών, παιδιά. Ο 32 και 33 χρονών ποδοσφαιριστής δεν είναι τελειωμένος. Και ο Μπέρκ ειδικά. Καλά. Πρόσεξε όμως, η πλάκα ποια είναι με τον Μπέρκ. Ο Μπέρκ το Γενάρη ήταν το απόλυτο σφορ, η μεταγραφάρα, η παικτούρα, ο διαστημικός σου ειδός κτλ. Και 6 μήνες μετά είναι γέρος. Εντάξει, αυτό είναι σαν την υπόθεση την πρωινή με την δήλωση του Πάκο Ερέρα. Θα την αναλύσουμε λίγο παραπάνω βέβαια μετά. Θα πούμε δύο πραγματάκια. Σε σχέση με το ότι ο Ραούλ Μπράβο δάνεισε χρήματα στον Καρυπίδη. Και την ίδια στιγμή να έχει γίνει πρώτο θέμα για όλους το συγκεκριμένο με την δικαιολογία ότι ο Ραούλ Μπράβο είναι ένας εγκέφαλος κυκλώματος στοιχήματος. Λες και αυτό το οποίο είπε ο Ερέρα ήταν ότι έστεινε μάτσο ο Ραούλ Μπράβο με τον Καρυπίδη. Άρα όποιος έχει δανειστεί λεφτά από τον Ραούλ Μπράβο έστεινε και παιχνίδια. Να ξέρετε. Και εμείς δεν πήραμε τίποτα. Αν έχει δανειστεί λεφτά. Έτσι. Αλλά το πολύ ωραίο είναι ότι την ίδια μέρα που βγαίνει η συγκεκριμένη δήλωση στον ίδιο φυσικά δημοσιογράφο που είχε πει ότι είναι απλήρωτος ο Ερέρα που είχε πάρει τα 80 κανονικά, που φυσικά
έσπευσαν να τον βγάλουν σε διάφορα μέσα ενημέρωση να μας πει τι του είπε ο Ερέρα του δημοσιογράφου. Την ίδια μέρα έχει βγει η δικαστική απόφαση για την δικαστική διαμάχη Σαλπιγκίδη-Βρίζα. Πρόσεξε τώρα. Είναι στα δικαστήρια ο Σαλπιγκίδης με τον Βρίζα. Του έχει κάνει αγωγή ο Σαλπιγκίδης στον Βρίζα από το 2013. Mm. Και κανένας από όλους αυτούς τους δαιμόνιους ρεπόρτερ δεν μας έχει ενημερώσει γι' αυτό. Κανένας από όλους αυτούς δεν το έχει μάθει. Αυτοί που μαθαίνουν τα πάντα και βρίσκουν τον Ισπανό δημοσιογράφο που του έκανε τη δήλωση ο Ερέρα, δεν έχουν καμία μα καμία ενημέρωση. Και δεν υπήρχε και ενημέρωση για το συγκεκριμένο ζήτημα μέχρι να αρχίσουμε σιγά σιγά να το λέμε εμείς. Βέβαια το αποκάλυψε η Live Sport το συγκεκριμένο θεματάκι. Οπότε στη συνέχεια αναγκαστικά άρχισαν να βγαίνουν προς τα έξω τα θέματα και να μάθουμε ότι τελικά χρωστούσε ο Ζήσης στον Δημήτρη 65 χιλιαρικάκια που τα είχε δανειστεί και δεν του τα έδωσε ποτέ πίσω, του έκανε άλλος αγωγή και τέλος πάντων επιδικάστηκαν 97.000 ευρώ στον Δημήτρη Σαλπιγκίδη όταν ήταν συμπαίκτες με τον Ζήση Βρίζα, ο οποίος Ζήσης Βρίζας μετά ήταν πρόεδρος και μετά από πρόεδρος πήγε και στην ΕΠΟ. Ο Ζήσης μας όμως είναι ένα καλό παιδί δικό μας, ο οποίος μπορεί να πάει και στην Ξάνθη. Θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Και φυσικά δεν έπαιξε ως πρώτο θέμα το συγκεκριμένο, αλλά η δήλωση του Ερέρα ότι ο Ραούλ Μπράβο είχε δανείσει 300 χιλιάρικα στον Καρυπίδη. Και εγώ λέω, άντε και τα είχε δανείσει. Και μιλάει για την εποχή της Β' και της Γ' εθνικής, σε μια έλλειψη ρευστότητας ή οτιδήποτε άλλο. Το μεμπτό που είναι. Του τα γύρισε, του τα επέστρεψε. Καταρχήν ισχύει, το είπε ο Ερέρα, ισχύει. Αλλά φτιάχνουμε μετά σενάρια, βάζουμε τη λάσπη πάνω στον ανεμιστήρα και όποιον πάρει ο χάρος. Αυτό συμβαίνει φυσικά πάρα πολλές φορές. Κάθε φορά υπάρχει και ένα θέμα, μια ιβέρια, μια το ένα, μια το άλλο. Πάντα υπάρχουν θέματα τα οποία στην πορεία καταραίουν. Τώρα έχουμε τον Ραούλ Μπράβο, ο οποίος είναι ελεύθερος, παιδιά. Έχει πληρώσει την εγγύηση και είναι ελεύθερος ο Ραούλ Μπράβο. Έδωσε 100 χιλιαρικάκια, τα οποία προφανώς για αυτόν είναι ένα μικρό ποσό σε σχέση με τα εκατομμύρια τα οποία αμείβονταν στη Ρεάλ Μαδρίτης και στον Ολυμπιακό και όπου αλλού έχει παίξει. Στον Άρη δεν πήρε εκατομμύρια, είναι η αλήθεια. Και πλέον ο ποδοσφαιριστής, ο συγκεκριμένος, θα απολογηθεί στην ισπανική δικαιοσύνη για το αν έχει κάνει κάτι μεμτό ή οτιδήποτε άλλο. Εσείς που τον καταδικάσατε ήδη. Όλοι εσείς που τον έχετε καταδικάσει ήδη και αυτόν τον ποδοσφαιριστή και οποιονδήποτε άλλον, βέβαια δεν βλέπω άρθρα για τον Ινίγκο Λόπεθ, αυτόν που εκβίαζε σύμφωνα με τη δικογραφία τον πρόεδρο της Ουέσκα. Απλά όλα αυτά είναι μία ακόμα περίπτωση που αντιλαμβανόμαστε ο καθένας ότι τέτοιου είδους θέματα και ζητήματα χρησιμοποιούνται κατά το δοκούν. Όπως χρησιμοποιούνται θέματα χαλίφιδων, θέματα ΕΠΟ, θέματα διαιτησίας, θέματα ΚΕΔ, θέματα καθημερινότητας στο ελληνικό ποδόσφαιρο και γι' αυτό πρέπει όλοι εμείς να είμαστε σε μια συγκεκριμένη πλευρά και να την στηρίζουμε αυτή την πλευρά και δεν εννοώ φυσικά πλευρά κάποια άλλη ομάδα, κάποιο άλλο σύλλογο, ενώ την πλευρά του Άρη και να τη στηρίζουμε με νύχια και με δόντια αυτή την περίπτωση και αυτή την ομάδα και αυτό το σύλλογο, τον Άρη δηλαδή. Και όχι να πηγαίνουμε όπου φυσάει ο άνεμος. Και πρέπει να υπάρχει τακτική, πρέπει να υπάρχει πλάνο, πρέπει να υπάρχει οργάνωση, πρέπει να υπάρχει πολιτική. Ναι, πρέπει να υπάρχουν συμμαχίες. Καλά τα γράφει ο Ασβεστά σήμερα. Γράφεται για συμμαχίες ΑΕΚ Ολυμπιακού, αλλά όταν το καλοκαίρι η συμμαχία ήταν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, δεν λέγατε τίποτα. Όταν συναντιόντουσαν στο Σοφιτέλ. Μην πέφτετε λοιπόν θύματα αυτής της πολιτικής τους. Γιατί αυτό πολλές φορές κάνετε ως Αριανοί. Μπαίνετε στο τρυπάκι της εσωστρέφειας, σας πετάνε το τυράκι και μπαίνετε και μαλώνετε μεταξύ σας. Ο εχθρός είναι έξω από τα τείχη. Εντός των τείχων ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα που τον βγάλαμε έξω από τα τείχη, κοιτάξτε τον εχθρό που θέλει να αλώσει την πόλη και να επικεντρωθούμε εκεί, να κλειδώσουμε τις κερκόπορτες και να επικεντρωθούμε εκεί.
Ευτυχώς αυτό δείχνει να το έχει καταλάβει ο Αριανός σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Πάντα θα υπάρχουν και 5-6 φωνές βέβαια που θα ψάχνουν το κλειδί για την Κερκόπορτα, να την ανοίξουν, αλλά αυτή τη φορά δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Γι' αυτό και θα πάμε σε ένα ωραιότατο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε τώρα, Χρήστο, στον break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Περισσότερο Ιντέγε, περισσότερες μεταγραφές. Επιστρέφουμε λίγο 107,4. All about Harrison Air. Εδώ. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήστο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Ο Χρήστος και όσοι στην ρύθμιση του ήχου. FM γεννώ το μήνυμά στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Μέχρι και τις 6 τουλάχιστον. Μετά θα ανοίξουμε λογικά τις τηλεφωνικές γραμμές. Είπαμε 2-3 πραγματάκια στο πρώτο κομμάτι της πρώτης ώρας για Ιντέγε, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας από νωρίς το μεσημέρι, αφού έγινε γνωστό ότι ήταν ένας από τους λόγους που ταξίδεψαν οι άνθρωποι του Άρη στο Λονδίνο, την ώρα βέβαια που, όπως μεταφέρει και η ΠΑΕ και λέγαμε νωρίτερα, υπάρχει μια ακόμα επιλογή για την κορυφή της επίθεσης εν ώψη της νέας σεζόν. Με τον Άρη πλέον αφουλάρει εν ώψη της έναρξης προετοιμασίας για να κλείσει τουλάχιστον αυτές τις 4 βασικές προτεραιότητες, τις οποίες έχει θέσει μεταγραφικά, δηλαδή τον στόπερ, τον χαφ τον οποίον έχει αποκτήσει, τον εξτρέμ και τον φορ, με την τελευταία θέση να είναι αυτή που έχει να κάνει και με την περίπτωση του Μπράουν Ιντέγε. Τώρα από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά την περίπτωση του Γεφτοβιτς. Αν είμαστε τυχεροί, μέχρι τις 7 μπορεί να έχουμε και ένα θεματάκι σχετικά με το Σέρβο. Αύριο θα γίνει πιθανότατα, όπως γράψαμε και σήμερα το πρωί στο Λαμπαουτάρι, σε ένα ραντεβού του ατζέντη του με τους ανθρώπους του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι, για να τους παραθέσει τα όσα υπόθηκαν στη συνάντηση που είχε με τον Άρη. Αυτό τι λέει, ότι θα το ανανεώσει με τον Αστέρα? Ναι, κυκλοφορεί. Για να μπορέσει να τον δώσει δανεικό και να βάλει και μια οψιόν για τον Άρη. Για το συμβόλαιο του λύγει το καλοκαίρι 2020. Γιατί στον Ερυθρό Αστέρα ξαφνικά συνειδητοποίησαν ότι αδίκησαν τον ποδοσφαιριστή φέτος. Και τον πιστεύουμε, αλλά εντάξει, μπορούμε να το δώσουμε και δανεικό. Τώρα το τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους είναι λίγο μπερδεμένοι νομίζω και οι ίδιοι. Και θα προσπαθήσει η πλευρά του παίχτη λίγο να ξεκαθαρίσει την κατάσταση στο αυριανό ραντεβού που θα γίνει στο Βελιγράδι ανάμεσα στις δύο πλευρές, και δεν αποκλείεται να σηματοδοτήσει και κάποιες εξελίξεις είτε για τον Άρη είτε γενικότερα. Πάντως έχουμε πει ότι για τον παίχτη ο Άρης είναι προτεραιότητα, του αρέσει πολύ η προοπτική των κυτρινόμαυρων, της Θεσσαλονίκης, της Ευρώπης, το ενδεχόμενο ο Άρης δηλαδή να κάνει την υπέρβαση και να φτάσει μέχρι τους ομίλους του Europa League, αν σταθεί και τυχερός, και γι' αυτό άλλωστε ήρθε και ο ατζέντης του στην Θεσσαλονίκη. Πάντως πιστεύω ότι μέχρι το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο μπορεί να έχουμε τελειώσει με αυτές τις 4 κινήσεις. Η μία ήδη έγινε. Άντε και 1-2-3 μέρες πιο μετά. Αν ολοκληρωθεί βέβαια, έτσι. Ποιο? Η μία που λες. Α, εσύ τη μία λες τον Ντουάρτε. Ναι. Οι άλλες 3. Ναι, σωστά. Κοιτάξτε, το πλάνο προχωράει και είναι θετικό ότι έχουμε κλείσει ήδη 2 ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Πας να κλείσεις το φορ, ισοτελικό στάδιο δηλαδή, είσαι κοντά και με έναν στόπερ, έχεις κινητοποιήσει κατά κάποιο τρόπο τον Ρόουζ να τελειώνει μέχρι 15 Ιουνίου, άρα με αυτά τα δεδομένα πηγαίνει καλά το όλο θέμα. Το ζήτημα είναι να συνεχίσει να πηγαίνει καλά, να συνεχίσει να υπάρχει θετικό πρόσημο στις εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση ο Άρης δείχνει ότι έχει οργανωθεί, ότι έχει κάνει τον προγραμματισμό του και κυνηγάει τις υποθέσεις. Τώρα από εκεί πέρα είναι οι μεταγραφές ποδοσφαίρου, και μην ξεχνάτε και κάτι άλλο, παιδιά, είμαστε 5 Ιουνίου. Δηλαδή 5 Ιουνίου, αν έλεγε κάποιος ότι ο Άρης θα έχει τελειώσει 2 μεταγραφές, θα πηγαίνει να κλείσει και τις πόλεις κτλ. Και προσέξτε, δεν το λέω με τη λογική να πει κάποιος, κάτσε ρε φίλε, όταν παίζει 25 Ιουλίου επίσημο παιχνίδι, είναι φυσιολογικό να είσαι έτοιμος νωρίτερα. Καλά, αυτό όμως δεν συνεπάγεται ότι θα είσαι κιόλας ή ότι είχες την οργάνωση για να το κάνεις. Και μας έδειξε και ο Άρης τα προηγούμενα χρόνια ότι είχε ζητηματάκια πάνω σε αυτό το κομμάτι. Φαίνεται ότι ο Διαμαντόπουλος σε αυτό πάνω το κομμάτι έχει βρει
τον τρόπο ενεργοποίησης του Θόδωρου Καρυπίδη, αλλά και ο Καρυπίδης έχει βρει τον τρόπο αξιοποίηση του Διαμαντόπουλου και στην τελική υπάρχει και το διαθέσιμο budget και υπάρχει και η διαθέσιμη ρευστότητα για να προχωρά σε κάποιες κινήσεις. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ο Σούντγκρεν δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη απλά με τα φιλιά. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Ντουάρτε δεν συμφώνησε απλά με τα φιλιά. Και επειδή είμαστε ωραίοι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Προκαταβολή. Βέβαια. Ο Ιντέγε το ίδιο θα συμβεί. Εφόσον κλείσει βέβαια, έτσι, γιατί δεν έχει κλείσει. Μην θεωρούμε κάτι τελειωμένο πριν γίνει. Ή ο Ιντέγε, να το πω, ο Φορ. Απλά έχουμε και όνομα πλέον. Δημόσια. Γιατί επαναλαμβάνω, το ξέρετε και σας το είχαμε περιγράψει, ότι θα είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής τον οποίο εξετάζει ο Άρης. Από τη στιγμή που βγήκε και από την ομάδα, νομίζω ότι είναι και αυτό ένα στοιχείο. Ότι δηλαδή η ομάδα λέει ότι ο Ιντέγε είναι ο ένας παίκτης και προσπαθούμε, παλεύουμε, είμαστε κοντά, αλλά έχουμε κι άλλον έναν. Πάει να πει ότι έχει προχωρήσει αρκετά το όλο θέμα. Η δική μου ενημέρωση είναι ότι μέχρι αύριο θα ξέρουμε σίγουρα αν είναι ο Ιντέγε ο παίκτης που έρχεται. Δηλαδή, στην ουσία ο Άρης κατά κάποιο τρόπο έχει πει στον Ιντέγε ότι κοίταξε να δεις, παίζουμε μέχρι αύριο γιατί έχω να δω και κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή. Εδώ. Ένας μοχλός πίεσης. Εδώ στην Αγγλία. Και επειδή εγώ θέλω 15 Ιουνίου, 18 Ιουνίου, 20 Ιουνίου να ξεκινήσω προετοιμασία και να έχω τους παίκτες μου έτοιμους, πρέπει να αποφασίσεις τώρα. Αυτό δεν ξέρω αν αρέσει τον Ιντέγε. Αλλά και αν θα φανεί και από την απάντησή του τι θέλει να κάνει. Αν ο Ιντέγε θέλει να περιμένει 30 Αυγούστου να κάνει διακοπές και να πάει σε κάποια ομάδα μετά, θα δείξει και το τι θέλει να κάνει. Αν ο Ιντέγε πάρει αυτή την πρόκληση του Άρη και έρθει να κάνει προετοιμασία, σημαίνει ότι και ο ίδιος θα θέλει κάτι διαφορετικό πλέον. Γιατί είναι και 30 31. Δεν είναι 31. Ναι, δεν 35, δεν 36, δεν 37. Είναι σε μια όριμη ηλικία ποδοσφαιρικά. Ναι. Εντάξει. Και ήδη αν έχει χάσει μια χρονιά στην Κίνα με βάση το τι έκανε πέρσι και μάλλον το τι δεν έκανε πέρσι, προφανώς δεν θα θέλει να χάσει κι άλλη. Απλά η πρόταση του Άρη και η προοπτική του Άρη για αυτό νομίζω ότι είναι καλή, γιατί τον επαναφέρει σε ένα περιβάλλον και σε ένα πρωτάθλημα το οποίο το γνωρίζει. Άρα δεν θα χρειαστεί και μεγάλο διάστημα προσαρμογής και είναι και μια καλή ευκαιρία για να αναγεννεί την καριέρα του. Γιατί τώρα σε αυτή τη φάση που είναι δεν νομίζω να βρει κάτι καλύτερο. Εδώ που τα λέμε, στην Ευρώπη ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, άμα θέλει μπορεί να γυρίσει πάλι στην Κίνα, στην Τέντα. Λοιπόν, είναι μια νομίζω καλή ευκαιρία ο Άρης για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και θα βγουν και οι δύο κερδισμένοι. Και ο Άρης θα πάρει πράγματα τον παίχτη αν το δει ζεστά και ο παίχτης θα πάρει πράγματα τον Άρη και ενδεχομένως, γιατί όχι, άμα έρθει και κάνει μια καλή σεζόν, να κάνει και μια ακόμα περήφανη πώληση. Να προσθέσει ακόμα μια περήφανη πώληση στο βιογραφικό του. Και να καρποθεί και ο Καρυπίδης, κάποια από τα εκατομμύρια που ενδεχομένως καρπόθηκαν άλλες ομάδες που τον είχαν στην κατοχή τους τα προηγούμενα χρόνια. Δεν σου λέω τώρα 10 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί όχι, να μην τον κάνεις και αυτό μια τελευταία πώληση, αν τα πάει καλά. Αν δεν τα πάει καλά, λύνουμε το συμβόλαιό μας και ακολουθούμε καθένα στον δρόμο του. Έτσι πάει. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Ιντέγε πάντως θα τις βάλουμε και σε λίγη ώρα. Μου στείλει ένας φίλος κάτι φωτογραφίες του τώρα. Από το ατομικό πρόγραμμα το οποίο φυσικά ακολουθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα τις δείτε και στο Λαμπαουτάρης. Βιντεάκι είναι βασικά. Δεν έχει χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστή που είναι βαρύς, ρε παιδί μου. Ίσα ίσα έχει χαρακτηριστικά τάγκ. Κάτσε τον δω εδώ πέρα. Πριν μια ώρα έχει ανεβάσει το όρι σταυροπόδι στο σπίτι του. Δεν στον εδώ όμως. Δεν ξέρω τι κάνει. Ναι, κάνει. Φίλε, εντάξει, αυτό είναι καλό. Δεν αφήνει τον εαυτό του. Και δεν μπορούσε να τον αφήσει κιόλας. Καλά, είναι στεγνός. Είναι γενικά το σουλούπι του τέτοιο. Δυνατός. Γρήγορος. Αθλητής. Αθλητικός. Γενικότερα ένας ποδοσφαιριστής που έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη καριέρα μέχρι στιγμής και μακάρι να είναι σε θέση να βοηθήσει και στον Άρη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα δούμε τι θα γίνει. Ένας φίλος λέει γι' αυτό πρέπει να πάρουμε διαρκείας.
για να υπάρχουν ζεστά λεφτά αυτή τη στιγμή διαθέσιμα για την ομάδα. Και γι' αυτό. Και γι' αυτό. Και γι' αυτό. Εντάξει, ήδη νομίζω ότι με την πώληση, με τη διάθεση που υπάρχει, υπάρχουν ζεστά λεφτά ήδη στα ταμεία της ΠΑΕ μέσα από τα διαρκείας. Γιατί πρέπει να έχουμε ξεπεράσει και τις 4.000, δεν πρέπει. Με αυτά όμως φτάνει να κάνεις δύο κοινιά. Θα δεν έκανες τις προκαταβολές του Ντουάρτε και του Ζουγκ. Άμα βάλεις μέσο όρο, ας πούμε, 200 ευρώ το διαρκείας. Μέσο όρο 200. 200, 170 να βάλουμε. Όχι, γιατί υπάρχει και το 1300. Υπάρχουν και οι σουίτες, υπάρχουν αυτές δεν έχουν βγει επίσημα στη διάθεση. Οι σουίτες πάει όποιος ξέρει. VIP δεν είναι. Ναι, το 200 φίλε είναι λίγο που είπες. 300 να βάλω δηλαδή. Αν βρω και το. Άμα είναι 150 το πέταλο. Το calculator εδώ πέρα δεν μπορώ να το βρω. Το calculator δεν μπορείς να βρεις. Το calculator πάντα υπάρχει στην πρώτη σελίδα. Φίλε. Έχει ένα αναβάθμιση στο κινητό και δεν έχει τίποτα. Να το δες το. Η αριθμομηχανή δηλαδή είναι πάντα στην πρώτη σελίδα. Δεν την έχω εγώ τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, τι θες να πω. Τι να βάλω. 300 επί 4.000 βάλε. 300 επί 4. 1, 2, 3. 1.200.000. Α, έχουμε λεφτά. Δεν τα λες και άσχημα. Δεν τα λες και λίγα. Κάτσε να το κάνω, θα κάνω κάτι άλλο. Θα το κάνω. Μισό λεπτό. Θα κάνω κάτι άλλο. 140 θα κάνω. 140. Το ρίχνει. Επί 4.000. Δηλαδή στη χειρότερη των περιπτώσεων πήρα μισό εκατομμύριο. Τίποτα. Λίγα. 560.000. Δηλαδή αν είναι όλα στα πέταλα. Ναι. Στη χειρότερη. Ας πούμε, το πάμε τη χειρότερη. Οκ. Ναι, αλλά είναι και η δύο οικογενειακή κερκίδα και εκεί πόσο είναι, 170 ευρώ, ας πούμε, πες. Αριθμό, μηχανή, πες κατά πόσο. 180. Άντε, πες εκεί. Εντάξει, τα παιδικά είναι αυτά. Ναι. Ο μέσος όρος είναι αυτό που είπες όμως. Ναι. Ο μέσος όρος... Όχι, θα το κάνουμε αλλιώς. Θα κάνουμε, φίλε, τέτοιο. 140 επί 2.500. Βάζω τα 2.500 ότι είναι πέταλα. Ναι. 350 χιλιαρικάρια. Κράτα τα αυτά. Και βάζω τα υπόλοιπα 1.500 επί πόσο έχεις την 7 200 225 έχεις τη 2 500 ωραία θα βάλω το 350 500 βάλω το 350 ναι. 525 800-900 χιλιάρικα δηλαδή έχουν φύγει. Ω, καλά είμαστε. Δεν είμαστε. Λοιπόν, άμα όμως βάλουμε 10.000 εισιτήρια διαρκείας τσακ. Επί 300 που είπες, 3 εκατομμύρια. Τι 3 εκατομμύρια. Λεφτά. Στραγάλια δεν είναι πάντως. Εντάξει, πολύ καλά είναι, πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά για να κινηθεί. Για να κινηθεί, ναι. Έτσι λίγο για τα πρώτα έξοδα τη σεζόν. Ναι, και μετά θα έχεις και μεμονωμένα εισιτήρια και τα λοιπά. Και όχι τίποτα άλλο, άμα πιάσεις άλλα 3.000-4.000 εισιτήρια που θα τα πιάσει, εγώ πιστεύω, μέσα στο καλοκαίρι, είναι τα ίδια λεφτά πάλι. Άρα μιλάμε για πολύ. Όχι, θα έχεις ένα έξοδο. Βέβαια, πρόσεξε λίγο. Εμείς τώρα λέμε ποσά. Εδώ υπάρχει ΦΠΑ. Βγάλε το 20%. Το 24%. Να. Εδώ υπάρχει φόρος, ο ένας φόρος. Τα μισά σου μένουν. Να. Δηλαδή, από το 1.200 που υπολογίσαμε πριν με 300 μέσο όρο, το 600 πάει στον Άρη. Δεν πάει. Όλο. Ναι. Γιατί υπάρχουν κρατήσεις, φόροι. Τα 4 στα 10 παίρνει συνήθως το εισιτήριο το μεμονωμένο. Οπότε. Άρα βγάλετε. Απλά. Τι έχεις, έχεις ρευστότητα. Έχεις όμως ρευστότητα. Με το διαρκείας έχεις ρευστότητα. Αυτό αποκτάς. Καλά. 3 να μην είναι και να είναι 1. 1,5. Δεν μας. Ναι, από τα 3 που θα πάρεις είναι το 1,5 που θα μείνει στην ομάδα. 1,5. Δεν υπάρχει ο φόρος, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο. Υπάρχει υπέρ ΕΠΟ, υπέρ το ένα, υπέρ εκεί, υπέρ ταμείου ποδοσφαιριστών, υπέρ αστυνομίας, υπέρ repair store. Το πρωί το έχουμε. Ούτε λογαριασμό της δίνει να πληρώνεις. Ναι, εντάξει. Και πάλι όμως είναι αρκετά για προκαταβολές για να τρέξεις. Δεν τα λες και λίγα. Καλά είναι. Εντάξει. Αν φτάσει δηλαδή έναν αριθμό 10.000 διαρκείας, ας πούμε, ένα τριάρι θα το βγάλει καθαρό, να το βάλει στην τσέπη του. Στην τσέπη του, στην ομάδα. Θα το βγάλει. Εντάξει, καλά είναι, καλά πάει. Και αν βάλεις και 2 εκατομμύρια το τηλεοπτικό. Πόσα? 2. Ναι. 5. Αν δεν αλλάξει κάτι όσον αφορά το τηλεοπτικό. Εντάξει. 5. Και άμα βάλεις σε μια ωραία διαφήμιση στο μπροστινό μέρος φανέλας. Καρυπίδης, πάλετς. Αν δεν είναι αυτή. Ναι.
Και είναι κάποια άλλη ευρύσμια. Ήδη υπάρχουν ενδιαφερόμενοι χορηγοί για το πίσω μέρος της φανέλας, για το μανίκι, για το σοτσάκι. Κάτι 70, κάτι 80, κάτι 50 προσφέρονται για αυτά. Θα πάρει και από εκεί. Μπορεί να βάλει σε Huawei, ας πούμε. Τι? Huawei. Τώρα που την έβγαλε Google. Να την βάλει εσύ. Λοιπόν, μπορεί, θα πάρει από εκεί λεφτά. Θα έχει λεφτά. Θα έχει. Εντάξει. Και άμα περάσει και ομίλου. Καλά, εντάξει, και είναι λίγο μακρινό βέβαια ακόμα. Αλλά το έχουν και στο πίσω μέρος του μυαλού τους οι άνθρωποι του Άρη και ο Καρυπίδης ειδικά. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι με αυτά τα δεδομένα πλέον φέτος αρχίζει η ομάδα και πραγματικά αξιοποιεί το έσοδο του κόσμου. Έτσι, γιατί μέχρι, δεν θα πω πέρσι, γιατί πέρσι υπήρχαν χωρίς καμία αμφιβολία και παιχνίδια που έκανες και έσοδα. Θα μπορούσες βέβαια να πας πάρα πολύ καλύτερα. Γιατί πέρσι είχες γύρω στα 5.500 διαρκείας, από τα οποία τα 4% ήταν πέταλα. Ναι. Τον 100, πόσο έκανε, 120 έκανε πέρσι. 120, 30 και πέρα. Το 140 που εμείς τα συνδεσμικά είναι λίγο λιγότερο. Ναι. Εντάξει, τα 4, 400, 500, 600, πήρες βαριά από τα διαρκείας, κάνα 500-άρικο, κάνα 600-άρι. Από το 600 λοιπόν αφαίρεσαι σχεδόν τα μισά. 300. Αυτό τώρα δεν 300, είναι ποσό όπως αντιλαμβάνεστε για τον Άρη. Νομίζω ότι το καταλαβαίνει ο καθένας. Για τον φίλο που λέει ότι αν περάσει ο ομίλος και τα λοιπά, άστο, εκεί είναι άλλη κουβέντα. Ναι, αλλάζει επίπεδο η ομάδα και αλλάζουμε επίπεδο όλοι μας. Ένας φίλος με ρωτάει αν η νέα φανέλα είναι αυτή που φαίνεται πίσω από το Σούτγκρεν. Ναι, υπάρχει και αυτό χθες. Ναι. Μια διαφορετική φανέλα που είναι φορημένη στις δύο κούκλες, να τις πω. Κούκλες είναι, ας πούμε. Που είναι στην μπουτίκ, γιατί κάθεται ο Σούντγκριν στην Πολυθρόνα και οι δύο πρώτες κούκλες, και αλλιώς λέγονται, αλλά τώρα δεν μου έχει τη λέξη, έχουν φορημένη μια διαφορετική φανέλα. Κάτσε. Η οποία είναι και πολύ ωραία κιόλας. Έχει κάποιες έτσι καινούργιες λεπτομέρειες πάνω. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να μπούμε λίγο στο Λαμπάου Τάρις. Νομίζω ότι χθες, κάτσε να μπούμε το κινητό μας, τις έχει ανεβάσει κιόλας η ΠΑΕ στο Instagram. Κάποιοι τσάκαλοι τις παρατήρησαν και τις ανεβάσαν χθες στα γκρουπάκια που έγινε συζήτηση πολύ για αυτές τις φανέλες. Λοιπόν, αυτή εδώ. Ναι. Η οποία είναι διαφορετική από τις περσινές που είχε ο Άρης. Με κάποιες μαύρες λεπτομέρειες, κίτρινη. Χωρίς γραμμές, χωρίς τις ρίγες τις μαύρες που είχε την περσινή σεζόν. Δεν ξέρω αν θα είναι και επίσημη εμφάνιση της ομάδας για την επόμενη σεζόν. Ο Καρυπίδης είχε αποκαλύψει μόνο την τρίτη εμφάνιση, εκείνη τη μοβ μπλε που είχε ανεβάσει στα social media πριν κάνα εβδομάδα. Τώρα είναι και αυτή εδώ πέρα. Εντάξει, θα δούμε. Για μένα θα ήταν ωραίο φέτος ο Άρης να κάνει και παρουσίαση φανέλας. Μετά από 2 χρόνια. Η τελευταία φορά που είχε κάνει ήταν τότε που είχε κάνει μια παρουσίαση στο καφέ βράδυ που ήταν εκείνη η περίφημη φούξια φανέλα. Η οποία φορέθηκε μια φορά με την αναγέννηση Καρδίτσα στο 1-1 και μετά την ξαναφόρησε ομάδα ποτέ. Γιατί δεν ήταν και πολύ γουρλίδικη εκείνη η φανέλα. Μια αυτή και μια η μπλε, η τρίτη περσινή που την έβαλε στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ. 4-0. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μακάρι η τρίτη φετινή να πάει περισσότερο γούρι. Δώσε τον break Χρήστο Κιώση και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα και τις δικές γραμμές. Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Χρήστο Τσαλτίδης και Νίκος Παδόπουλος στα μικρόφωνα. Χρήστος Κιώση στην ρύθμιση του ήχου. Ανοίγουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές 2-3-10-2-87-3-8 για να τα πούμε και με εσάς στην δεύτερη ώρα και να σχολιάσουμε και με εσάς τις τελευταίες εξελίξεις με η Ντέγε, ο οποίος σας απασχολεί έντονα από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ο Άρης βρίσκεται στη διαπραγματεύση με την πλευρά του Νιγηριανού και ζεσταίνει, ασχέτως κατάληξη συγκεκριμένη υπόθεση, ζεσταίνει ακόμα περισσότερο τον κόσμο ο οποίος βλέπει τα τελευταία 24 ώρα τον Άρη να κινείται πολύ δυνατά με τα γραφικά, με τον Ντουάρτε, με τον Σούντγκρεν που βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη, με τις διαπραγματεύσεις που υπάρχουν με τον Μπράουνι Ντέγε. Ο Σούντγκρεν πάντως, για να κάνουμε και μια αναφορά στον Σουηδό, ξεναγείται ήδη στην πόλη.
Υπάρχουν και φωτογραφίες που κάνει βόλτες στην Λεωφόρο Νίκης και βγαίνει φωτογραφίες με φίλους της ομάδας. Θα παραμείνει μέχρι την Παρασκευή ως γνωστόν στην Θεσσαλονίκη, τότε θα αναχωρήσει, θα γυρίσει στην Σουηδία. Λογικά θα προλάβει και τον Θόδωρο Καρυπίδη με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο. Για να τα πει και με αυτούς από για κοντά. Για να πάρει την προκαταβολή. Για να πάρει και τα λεφτά που είναι και το ζητούμενο. Εντάξει, να μην φύγει με άδεια χέρια. Εντάξει, ήρθα παιδιά. Αλλά... Πόσα μπορεί να κουβαλήσει. 10 δεν μπορεί ξέρω. Να πάρει. Μετρητά. Εντάξει, θα δώσει ένα IBAN και θα το τα περάσουν. 10 μπορεί να πάρει μετρητά. Δεν έχω μαζί κουβαλήσει τόσο πολλά. Δεν έχω κουβαλήσει ποτέ. Ναι, όχι. Δεν είχαμε αυτή την τύχη ποτέ, είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι το όριο είναι 10 πάντως στο αεροδρόμιο. 10 χιλιάρικα μπορεί να έχει πάνω. Θα μετράνε. Ναι, φίλε. Θα μετράνε. Ανοίγουν τη βαλίτσα σου και το βγάζουν. Βγάζουν ένα πάκο με 100 ευρώ ή με 500 ευρώ. Μέχρι 10 χιλιάρικα νομίζω ότι μπορείς. Εντάξει, άμα έχεις δικαιολογητικά κτλ. Δηλαδή, πήγα, έκανα ανάληψη. Ορίστε, η ανάληψη την τράπεζα. Είναι τα χρήματά μου. Τα πάω να επενδύσω στη Γκουάλα Λαμπούρ. Κάνα 100 ευρώ κάνουμε ανάληψη. Τι ανάληψη 10.000 ευρώ είναι αυτή. Εντάξει, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι. Σωστό. Το 10.000 το έχουν για την πλάκα τους. Φαντάσου. Έχουμε κάτι πρώην ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν αυτή τη δυνατότητα. Και να σου πω και κάτι, είναι ανάλογα και το τι παίρνεις. Αν ο άλλος παίρνει 800 χιλιάρικα το χρόνο, τα 10 χιλιάρικα είναι οδοντόπαστες. Δεν λέω για 50 εκατομμύρια, 60, Ρονάλντο δηλαδή και τέτοια. Δηλαδή το Ρονάλντο, άμα έχει 10 χιλιάρικα πάνω του, νομίζω ότι δεν έχει. Ο Ρονάλντο πρέπει να έχει ένα ATM σπίτι του. Και να σηκώνει από εκεί κατευθείαν. Πιστεύεις ότι δεν έχει. Λογικά κάτι θα έχει, δεν γίνεται. Δηλαδή είμαι εγώ η National Bank of Portugal. Δεν έχω ένα ATM στο σπίτι του Ρονάλντο. Μέσα, ενσωματωμένο. Ο οποίος πάει για αυτό το πρωί και βάζει τα 50 ευρώ στο μηχάνημα. Εκπληκτικό. Αποσύρθηκαν και οι κατηγορίες. Εντάξει, δεν ξέρω, είδες αυτό για βιασμό που είχε. Αποσύρθηκαν. Ναι. Προσπαθούν να το δαγκώσουν τώρα διάφορες. Εντάξει. Και το Neymar τώρα δεν έγινε. Δηλαδή ήρθε η άλλη από τη Βραζιλία. Neymar τώρα, παιδιά. Τη πλήρωσε τα εισιτήρια. Ήρθε από τη Βραζιλία. Πήγε στο δωμάτιο μαζί του. Έγινε ό,τι έγινε. Μετά λέει με βίαση. Τώρα θα μου πεις, δεν συνεπάγεται ότι άμα έρθει από τη Βραζιλία θα κάνεις και στο τέλος αυτό που θες. Γιατί μπορεί τη στιγμή εκείνη, στο ένα δευτερόλεπτο, πριν να πεις όχι. Έχεις το δικαίωμα αυτό. Αλλά. Αν μη τι άλλο, γι' αυτό δεν γίνεται. Γιατί δεν στείλατε σε μένα και στείλατε στον Neymar. Γι' αυτό δεν γίνεται ποδοσφαιριστές. Γίνεται με δημοσιογράφη για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Α, εντάξει, ωραία. Ναι. Και γι' αυτό δεν παίρνουμε αυτά τα λεφτά, ρε φίλε. Γιατί αυτά τα λεφτά είναι προβλήματα. Σωστό. Πολλά λεφτά είναι όντως πρόβλημα. Να έχεις το δικό σου ελικόπτερο να πηγαίνεις μέχρι την Περαιά. Τις Mercedes, ναι. Εκπληκτικό. Εντάξει. Κάποια μέρα θα πηγαίνουμε την Ποθαλάσση. Πάρ το πεζό και πάνε. Θες και το. Το ελικόπτερο για να πηγαίνεις. Έχει τον παρατέτοιο, τον Κωνσταντή, το καραβάκι. Πόσο γρήγορα πας με το ελικόπτερο στο Βαθυλακό? 3 λεπτά κάνω, ε. Όχι, 3 λεπτά. Ένα δεκάλεπτο θα το κάνεις, λογικά. Δεκάλεπτο! Δεκάλεπτο, δεν κάνω. Φίλε, 20 λεπτά, 25 κάνω με το αυτοκίνητο. Άντε, 5. 3 λεπτά θα κάνω με το ελικόπτερο, πιστεύω. Πάνω στην ταράτσα το βάλω. Θα το βάλω πάνω εδώ στην ταράτσα. Τώρα που βλέπω ότι μετράνε και κάνουν εργασίες εδώ πέρα. Βέβαια. Να πάνω στην ταράτσα το τέτοιο, το ελικόπτερο θα κατεβαίνει. Θα το παίρνω, θα πηγαίνω στο ελικοδρόμιο που θα κάνω πίσω στην αυλή μου. Το οποίο θα πλημμυρίζει όταν θα βρέχει. Το οποίο θα πλημμυρίζει όταν θα βρέχει. Έτσι. Και ορίστε, και όταν πλημμυρίζει, θα μπαίνω στο ελικόπτερο και θα φεύγω. Αυτό. Θα βάλει μια ράμπα θα βάλει. Για να μην πατάει και στα νερά. Εκπληκτικό. Μάλιστα. Με το που βρέχει η Χρήστο, 3 λεπτά νεροποντί, πλημμυρίζουν όλες οι αυλές. Ευτυχώς εμένα είναι τέτοιο. Έχω υποδομή κατηφορική και φεύγουν τα νερά. Οι άλλοι πλημμυρίζουν και τα υπόγεια τους. Εμένα για να μην τα ματιάξω δεν πλημμυρίζω τα υπόγεια. Αν καλά ο πεθερός. Ο Χαβιέ Ματίγια απολαμβάνει από πέσει στο Σαντορίνη. Και κάνει ο Τζανακάκης στην Νάπολη. Ασκήσεις βλέπω με τη σύζυγό του. Τι ασκήσεις. Κάτι γυμναστική χορό έχουν ανεβάσει. Μάλιστα. Από ό,τι βλέπω δεν έχει φτιάξει μόνο Ματίγια κάτι πάνω, το έχει φτιάξει και η σύζυγός του. Πολύ ωραία. Ο Σούντγκρεν ανέβασε μια φωτογραφία του Γιόχανσον. Γιόχανσον ή Γιόχανσεν. Πώς τον λέγανε τον πρόεδρο της UEFA που συγχωρέθηκε σήμερα σε ηλικία 89 ετών. Κάτι Γιόχανσον. Κάτι ήταν συναίκη αυτός. Και ο Γιόχανσον. Και λέει, έχει και τέτοιο ότι rest in peace legend, το λέει, πώς το λέει, κάπως έτσι, το βλέπω τώρα μπροστά μου. Το έβλεπα πριν. Μάλιστα.
ωραίος. Έχει πλημμυρίσει και αυτό στο το Instagram του με φωτογραφίες, με κασκόλ του Άρη κτλ. Κωνσταντίνος ο Τσίπιος μου λέει ότι είχαν πιάσει τον Μπαλοτέλη με 80.000 ευρώ, λέει, στο αεροδρόμιο, λέει. Και όταν το ρωτήσανε γιατί κύριε Μπαλοτέλη κουβαλάει τόσα χρήματα πάνω σας, αυτός απάντησε γιατί είμαι πλούσιος. Okay, είναι γι' αυτό μια άποψη. Εντάξει. Ευραίος. Είναι και αυτό μια απάντηση. Εντάξει, ήταν τίμιος. Ρεαλιστικός. Δεν είναι ότι είπε κάτι ψέματα, αφού είμαι πλούσιος. Γιατί με τα κουβαλάω. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Αυτοί που βγάζουν λεφτά, διακουβαλάνε λεφτά. Τι γυρνάνε με 100 και 200 300 ευρώ στο πορτοφόλι. Σωστό. Ναι. Α, εδώ οι φωτογραφίες του Νεϊμάρ που φτάνει, λέει, με το ελικόπτερο της προπόνησης. Τρομερό. Απίστευτο. Σου λέει τώρα τι. 145 Airbus. Αυτοκίνητο δεν μπορείς να πάρεις, ρε φίλε, δηλαδή. Όχι, ρε φίλε, μπορώ να πάρω ελικόπτερο. Ό,τι μπορώ να πάρω, παίρνω. Ο Βέλεθ που πάει στο Ρίσιο, δηλαδή με το αυτοκίνητο. Γιατί είναι. Άμα είχε ελικόπτερο, θα πήγαινε με το ελικόπτερο. Φτιάξει ο κύριος Παζαρτζίδης ένα ελικοδρόμιο στο Ρίσιο. Είναι το επόμενο σχέδιο μας. Για να πηγαίνω Καρυπίδης. Είναι το επόμενο σχέδιο. Ωραίο θα ήταν. Ωραίο θα ήταν αυτό. Πες μας κανένα ντεσού από την άφηξη του Σούντγκρεν χθες. Δεν μας είπες κανένα ντεσού. Ντεσού ήταν. Ντεσού. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση και το έλεγα και χθες το βράδυ με τον Νίκο είναι ότι είχε. Εγώ πρώτη φορά σε άφηξη παίχτη είδα ο φίλος του Άρη μεγάλης ηλικίας να περιμένουν ποδοσφαιριστή. Εξιντάριδες δηλαδή ήταν. Όχι, είχε ξανά. Είχε. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη φορά που πηγαίνω στο αεροδρόμιο για. 7 χρόνια πηγαίνω. 7 χρόνια με αυτούς πήγαινες για να υποδεχτείς τα προηγούμενα. Εντάξει, okay, δεν. Είχα πετύχει, ας πούμε, και τις τελευταίες ψιλοκαλές φάσεις, ας πούμε. Okay. Ναι. Αλλά δεν είχα δει, ας πούμε, 60. Ήταν ένας μπάρμπας κιόλας. Και το λέω με καλό τρόπο τον μπάρμπας. Μπάρμπας. Ναι, ένας μπάρμπας ήταν με καπέλο που μιλούσε όλη την ώρα και φώναζε. Και αυτό και φώναζε. Υπάρχει και το βίντεο κιόλας στο Λαμπαουτάρι, στο Instagram του Λαμπαουτάρι. Ναι. Όπου μπορείτε να δείτε και μέσω της IGTV την άφηξη του Σούντγκρεν. Που φωνάζει ότι αυτός ήρθε να μας πάρει τις γυναίκες. Ο συγκεκριμένος κύριος. Έτσι όπως ναι. Τον είδε. Εντάξει, ωραίο παιδί. Ωραίο παιδί, εντάξει, τι ας σου πω. Δεν, η ομορφιά είναι κάτι υποκειμενικό. Ξάθω μπάμπουρας, σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα, εντάξει, ξανθώ μαλλί και γαλανά μάτια τώρα, εντάξει. Και γαλανά μάτια. Άμα είναι ωραίος, γιατί οι Σουηδές έρχονται για τουρισμό το καλοκαίρι στην Ελλάδα, δηλαδή, και ψάχνουν τους Έλληνες, αφού είναι ωραίοι οι Σουηδοί. Έρχομαι και ρωτάω εγώ εδώ πέρα, εντάξει. Γιατί οι Σουηδέζες θέλουν τους μελαχρινούς. Ναι, ρε φίλε. Εκεί οι μελαχρινές τους ξανθούς. Άρα δεν είναι. Εδώ ένας μπάρμπας εκδότης, ναι, μιας εφημερίδας, λέει ότι απολύεσαι. Γιατί είπες μπάρμπα τον 60. Δεν ξέρω γιατί. Γεια σου, Ηλία μου. Ηλία, δεν ξέρω πώς κατάλαβα ότι είσαι εσύ ο μπάρμπας ο 60. Δεν ήταν ο Ηλία. Μπάρμπα σε εξιντάρες. Εσένα, Ηλία, η διαφορά. Περίμενε να κάνει μια κυβίστηση τώρα. Κάτσε να το σώσω. Κάτσε να το σώσω. Ηλία, με και γέλασα. Κάτσε να το σώσω, περίμενε. Εσύ πρώτο δεν είσαι στο αεροδρόμιο. Εσύ δεν φαίνεσαι για 60. Μόνο του προδόθηκε εδώ μεταξύ. Εσύ δεν φαίνεσαι για 60. Έτσι είναι πολύ βασικό. Δεν φαίνεσαι. Να το ξέρει. Ναι, Ηλία μου, εσύ είσαι πιο νέος. Εσύ επειδή κάνει καλή ζωή. Καλή ζωή. Εντάξει, δεν πίνει, δεν καπνίζει. Ναι, πολύ βασικό. Δεν έχει άγχος με τον Άρη. Όχι, όχι. Έχει πάθος με τον Άρη. Άγχος με τον Άρη δεν. Έχει ένα δημιουργικό άγχος με τον Άρη. Ένα δημιουργικό άγχος. Ναι. Εγώ αν δεν σε ήξερα, ας πούμε, θα νόμιζα ότι είσαι 46. Μπαρμπαϊλία. 46-47 χρονών εκεί πέρα, ρε παιδί, γιατί κρατιέσαι πολύ καλή κατάσταση. Εντάξει, έχεις βρει το νόημα της ζωής. Εντάξει, τόσο σας λέει παραμένει. Ωραία. Εντάξει. Οκ. Καθηγητικό μου, κύριε Μανώλη, τα αγαπάω, τα εκτιμάω και το σέβομαι. Αλλά και τέτοιο γομάρι τα ξανά δω. Έτσι, έτσι. Αυτό. Ωραία. Ωραία. Σώθηκε. Εδώ ένας άλλος φίλος, ναι, μου λέει, άσε, λέει, που είναι και ξανθός ο Ηλίας. Οπότε ανήκει στην κατηγορία αυτό που κλέβουν γυναίκες. Σωστό. Ο Ηλίας είναι σε μια άλλη κατηγορία. Ναι. Λοιπόν, άντε, μπορεί να ήταν 60, να ήταν 65 αυτός που είδα χθες, ας πούμε, εκεί πέρα. 65, αλλά ναι, είπαμε ότι είπαμε καλό τρόπο. Μπάρμπας. Στον μπάρμπας δεν είναι καλό, ρε φίλε. Και ο πατέρας με 64, είναι μπάρμπα το λέω, ας πούμε. Εντάξει, μπάρμπας. Δεν είναι. Μπάρμπας είναι. Έχει σχέση με την μπάρμπα. Ναι, με τη βάνα. Λοιπόν, έτσι. Εντάξει.
Αλλά ήταν, αν εξαιρείς αυτό λοιπόν το... Την μπάρμπα. Αυτή την άτυχη αναφορά την οποία... την άτυχη στιγμή, ρε παιδί μου, ναι. Ήταν ωραία γιατί έβλεπες όλο τον κόσμο στο αεροδρόμιο, ας πούμε, να κοιτάει με ένα τέτοιο τρόπο και να λες, τι έγινε τώρα ξαφνικά. Εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Ναι. Ότι ο Σούντγκρεν, ο Ντουάρτε, Μακάριο Ιντέγε, είναι μια καλή αφορμή να πολλαπλασιάσει τα έσοδά της η ομάδα από την μπουτίκ της. Ο Αριανός εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει να πάρει φανέλα. Κακά τα ψέματα, το να αγοράσει μια φανέλα όταν αυτή κοστίζει 50 ευρώ και ίσως θα έπρεπε να, μια που ακούει ο κύριος Ηλίας, θα έπρεπε να κάνει ένα πρόμο, να μπει μια πολύ ωραία εκτοσούλα με την μοναδική κυτρινόμαυρη εφημερίδα που κυκλοφορεί και να πάρεις ένα κουπονάκι ωραιότατο να γίνει μια προσφορά προς τον κόσμο του Άρη. Αν αυτό γινόταν με site θα το κάναμε εμείς, αλλά στο site δεν μπορείς να το κάνεις, ενώ με μια εφημερίδα όπως η Άρης είσαι, εντάξει, εκτός να θέλω να δώσει τη Φόρτσα, να δώσουμε στη Φόρτσα να δώσει ή σε καμιά άλλη εφημερίδα παίζει ΠΑΟΚ. Λοιπόν, μέσω της Άρης είσαι όμως, έχεις αυτή τη δυνατότητα και νομίζω ότι μπορείς η Λία μου να κάνεις μια συμφωνία με τον κύριο εμπορικό της ΠΑΕ για να πάρει και ο κόσμος λίγο φθηνότερα τις φανέλες. Αυτό είναι η ιδέα που γεννήθηκε τώρα. Αλλά θα έλεγα λοιπόν ότι για να δώσει το 50-άρικο, πέρα από την να είναι μια ωραία φανέλα, οκ, okay, θα την πάρει κάποια στιγμή, συνήθως αυτό γίνεται σε δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι που αφορά εμάς και πάει το 150-άρι σε πρώτη φάση. Δεν πρέπει να πάρει τρεις, δεν μπορούμε να πάρουμε μία. Αν πάρουμε μία, θα μας φανεί άλλες δύο. Ευτυχώς η Μαρία είναι μικρή, δεν καταλαβαίνει ακόμα. Της δίνουμε το Super 3 της φανέλες. Εκτός αν το γραφείο τύπου της πάει Άρης φέτος, φροντίσει να υπάρχει μια σακουλίτσα για τους ρεπόρτερ της ομάδας. Και δώσει και για τα παιδιά τους. Θα βάλω μέσα την ομάδα. Εντάξει, φίλε, τώρα τι, πόσοι είναι τώρα πια. Άρα δεύτερη πρόταση να ακούσουμε και τα λοιπά. Οι ρεπόρτερ πρέπει να πάρουν μια φανέλα. Όπως έδινε κάποτε. Κάποια γραφεία τύπου παλιά το κάνω. Οι επαγγελματίες αυτοί που ήταν κάποτε. Έτσι. Φανελάρα, φίλε. Αμπρέου είχα δώσει. Έτσι. Καταρχήν έχω τη φοβερή ιδέα, έτσι, που έχω δώσει στον Κούπερ. Ναι. Φανέλα. Και μετά από ένα χρόνο το έκανε η Ρεάλ. Ναι. Να τα λέμε αυτά, όχι μόνο μας ξεφωνίζετε, να λέτε και τα καλά που κάναμε. Λοιπόν, ο ένας λόγος λοιπόν για να πάρεις φανέλα είναι για τα παιδιά. Γιατί πας και του παίρνεις φανέλα. Ο δεύτερος λόγος για να πάρεις φανέλα, είτε είσαι μικρό παιδί, είτε είσαι μεγάλο παιδί, είναι να γράφει πίσω ένα όνομα. Προφανώς ο Άρης, στην μετακόκε, με τα χαβίτο, με τα κάλβο, με τα κάμπορα εποχή, δεν είχε. Δεν αποτελούσαν θέλγητρο και οτιδήποτε άλλο οι παίκτες που είχε για να έρθουν και να πάρουν φανέλες. Πέρσι, με Ματέο και τα λοιπά, κάτι άρχισε να κινείται πάλι. Έτσι. Mm. Πλέον, επειδή έχεις αρκετούς καλούς ποδοσφαιριστές, δηλαδή θα πάρει και Κουέστα ο άλλος. Θα πάρει και Βέλεθ ο άλλος, γιατί γουστάρει. Οι γυναίκες σας πάρετε Ρόουζ. Σωστό. Θα πάρεις Σιώπη. Δηλαδή πιστεύετε ότι δεν θα ξεπουλήσει η φανέλα του Σιώπη. Λέμε ότι έρχεται με το καλό η Ντέγε. Δεν θα σαρώσει. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν με ένα σωστό μάρκετινγκ και μια σωστή αξιοποίηση και μια σωστή αρμαθιά από φανέλες πρέπει να παραγγείλει η ΠΑΕ Άρης στη συνεννόηση με την ΑΕΚ να γεμίσει η μπουτίκ. 25 Ιουλίου δεν θα πρέπει να έχουμε πήγα στην μπουτίκ και δεν βρήκα τίποτα να πάρω. Γιατί σε αυτά τα παιχνίδια ειδικά έρχεται και πολλοί κόσμος από επαρχία. Έρχεται κόσμος που μπορεί να βρεθεί στο γήπεδο 4-5 φορές. Θα έρθει στα ευρωπαϊκά, με τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και μετά θα έρθει εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν μιλάω για τους εδώ, για τη Θεσσαλονίκη ή για αυτόν που μένει στη Δράμα και κάθε Κυριακή που παίζει ο Άρης εντός θα έρθει στον Άρη. Μιλάω για μια ομάδα φίλων της ομάδας η οποία έρχεται σε συγκεκριμένα πράγματα στο γήπεδο. Υπάρχουν και αυτοί και μπορεί να έχουν και διαρκείας. Αυτοί λοιπόν τις 4, 5, 7, 8 φορές που θα έρθουν και τις 20 που θα πάω στο γήπεδο φέτος, αυτοί λοιπόν θα πάνε και στην μπουτίκ. Μη σας πω θα πάνε και στο μπάσκετ. Κοιτάνε να το συνδυάσουν έτσι. Άρα πρέπει να υπάρχει επάνδρωση. Και κυρίως να υπάρχουν πραγματούδια για τα πιτσιρίκια, παιδικά νούμερα δηλαδή,
και τυπώματα. Εγώ θυμάμαι, πήγα πριν 20 χρόνια στο Anfield. Ψέματα, όχι πριν 20. Πριν από 15 χρόνια στο Anfield. 16, πότε πήγα. Πότε είναι Μαγκαλέφα, Μαλέλα Μαγκαλέφα. Μπορεί να πήγε και πριν 20. Πότε είναι, το 2003, νομίζω είναι. Και ακόμα λίγο πρωτάθλημα δεν πήγα. Ναι, πήρε το Champions League όμως. Και διπλάσια από τη Manchester United. Προσοχή, γιατί όταν υπάρχουν διαφωνίες για Manchester United και Liverpool γίνονται διάφορα. Λοιπόν. Ωραία. Συνελήφθη. Λοιπόν, με αποσυντόνισες. Τι έλεγα. Πήγα λοιπόν πριν 15 χρόνια. 16, πότε είναι. Είχε αυτή την μπουτίκ της Liverpool, η οποία άνοιγε μια ώρα πριν το μάτς και είχε μέσα 4.500 κόσμο και λειτουργούσε και για μία ώρα μετά το μάτς. Γινόταν πανικός. Θα μου πεις άλλο κοινό, okay, άλλο αγοραστικό κοινό, okay. Πήγα όμως εγώ, φίλε, πήρα τη φανελίτσα μου και είχε 10 θέσεις, 10 θέσεις με υπαλλήλους φυσικά της Liverpool, οι οποίοι η μόνη τους δουλειά ήταν η εξής. Τύπωμα στη φανέλα. Πήγα, έβαλα το νούμερο που ήθελα. Ναι, και είναι άλλη ζήτηση, Χρυσανθέ, γι' αυτό έχει και 10 άτομα. Εγώ δεν είπα να έχεις 10. Ναι, να έχεις έναν. Έναν θες, δεν θες παραπάνω. Έναν. Ναι. Έβαλα λοιπόν το νούμερο που ήθελα. Πήρα τη φανέλα μόνο με το Liverpool και τα λοιπά. Την επίσημη της Liverpool, άδεια από πίσω. Ναι. Έτσι. Χορηγή μπροστά, σήμα κτλ. Ό,τι έπρεπε. Εκτός από όνομα και νούμερο. Έβαλα το δικό μου επίθετο και το νούμερο που χρούσταρα. Για μας τα την κλέψαν στην Ιταλία αυτήν. Λοιπόν, τη φανέλα. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ο καθένας τι μπορείς να κάνεις και για τον εαυτό σου, να βάλεις το γιο σου, την κόρη σου, τον αγαπημένο σου ποδοσφαιριστή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Και έχει, νομίζω, έχει συνεργασία ο Άρης με την Σταμπομάνια, δεν έχει? Να. Για τέτοια ζητήματα. Ας το δείτε λίγο αυτό, να το κοιτάξετε λίγο παραπάνω και νομίζω θα έρθουν, θα πολλαπλασιαστούν τα έσοδα. Θα γίνει και ένα marketing, ένα πρόμο στο συγκεκριμένο κομμάτι. Να το μάθει ο κόσμος. Εγώ θεωρώ ότι θα έχεις πολλά παράπλευρα έσοδα πάνω από αυτό το κομμάτι. Να. Τι ψάχνεις? Όχι, ανακοινώθηκαν τώρα. Να. Τα μέλη του Νέου Δημοτικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης. Είναι φυσικά ανάμεσα σε αυτούς και ο Λευτέρης Αρβανίτης και ο Νίκος Ζεϊμπέκης. Από ό,τι βλέπουμε. Βγήκε τρίτος και τέταρτος, βγήκανε. Την πλευρά του κύριου Ταχιάου, τρίτος ο Αρβανίτης, τέταρτος ο Ζεϊμπέκης. Και πέμπτος ο Σοκράτης ο Δημητριάδης, ναι, που επίσης είναι Αριανός. Ναι, 16 ψήφους διαφορά είχαν οι δυο τους από ό,τι βλέπω. Ναι. Δεν μπήκε η φίλη μου η Κατερίνα, ναι. Ούτε ο Πασχάλης ο Ντούρης. Πολλά άτομα έχει ο κύριος Ζέρβας. Πόσους? Δεν ξέρω. 7. 6. 6 και ένας 7. Πολλά άτομα. Ποιοι είναι? Χαμός. Τσαβλής, Αβαρλής, Καραγιάννη, Τανιμανίδου, Βαρσάμι, Ζαγκλής. Αυτή. Και ο Ζέρβας. Αυτή. Και Ορφανός. Κούδας. Κούδας, Θεοτοκάτος, Λιακόπουλος, Ιακώβου. Ο Θεοτοκάτος είναι ο πρόεδρος. Ερωτόκριτος Θεοτοκάτος. Ο πρόεδρος των Πολύτεκνων. Ναι. Στέλιος Λιακόπουλος, Κώστας Ιακώβου, Θεόφιλος Πατέλης. Πώς ψήφισε, πήρε? Ποιος Πατέλης, 583. Με 583 μπήκε στο Δήμο. Χριστίνα Αρχοντή. Ωραία. Έχει τις κυρίες Νοτοπούλου. Νοτοπούλου, πες. Καλφακάκου, Ρία, Μαρία Αγαθαγγελίδου, Έλλη Χρυσίδου, Μαρία Πασχαλίδου, Μαρία Ερβανιτίδου, Δήμητρα Αλεξίου Στυλιάδη. Πες μου λίγο, ο Σταύρος Αράφης πού είναι? Σπίτι του. Α. Ο κύριος Βούγιας, Αντρέα Κουράκη, Αλέξανδρο Μπαρμπουνάκη. Ο Αλέξανδρος είναι Αριανάκη. Ναι. Παραγιώτης Ψωμιάδης, Διονύση Ψωμιάδη. Ίγκα Άννα Αβραμίδου. Σωτήρης Αριανόπουλος, βλέπω, από τις πόλεις παρατάξεις. Πέτρος Λεκάκης. Μάκης Κυριζίδης, Χάρης Κερδενόπουλος, ναι, οι υποψήφιοι δήμαρχοι που μπήκαν. Οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι είχαν κινητοποιήσει κόσμο και μπήκαν οι ίδιοι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Ωραία. 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 Βάλτε και στο site. Θα το βάλουμε. Σάρωσαν. Η κυτρινόμαυρη υποψήφια. Κάτσε να τους το στείλω. Όχι, έντονο, το κυτρινόμαυρο στοιχείο είναι ο τίτλος. Ναι. Γιατί τους σάρωσαν θα ήταν πρώτα, έπρεπε να βγουν και δήμαρχοι. Ναι. Δεν σάρωσαν. Κύριο Ζέρβα, βλέπω εδώ πέρα έχει. Τι? Πολύ πράγμα.
Πόσους ψήφους έχει ο κύριος Ζέρβας, δεν ο κύριος Ζέρβας, λέει, ο κύριος Ταχαίος. Ναι, του κυρίου Ζέρβα, ο πρώτος υποψήφιος πόσους ψήφους. 1069. 1069 σταυρούς. Και ο. Ο τελευταίος του κύριου Ταχαίου 1169. Έγινε. Ωραία. Αυτό το ωραίο σύστημα. Τέλος πάντων. Άλλα πράγματα πρέπει να γίνουν εδώ στο Δήμο. Δεν έχει ουσία πλέον να επιστρέφουμε σε αυτά. Λοιπόν, θα πάμε στο break, ναι, το τελευταίο, και επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής All About Harrison Air στον Λίμπερο 107,4. Πρέπει να το απαντήσω λίγο αυτό όμως. Χρήσατε. Απάντησε το τηλεφωνάκι για να έχουμε μετά και την είδηση που θα ακολουθήσει. How are you? Καλά τα λέει. Ε? Καλά τα λέει. Όλο το ρεπορτάζ σε λίγο θα έχουμε, κυρίες και κύριοι, σε σχέση με την τελευταία μεταγραφική ενίσχυση του Άρη. Μισό λεπτό να στείλω και ένα μήνυμα εδώ να κλείσω μια μεταγραφή, παιδιά. Λοιπόν, ωραία. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, αν θέλετε να επικοινωνήσετε. Το 23-10-287 και 3 οκτάρια είναι στη διάθεσή σας. Να σχολιάσουμε λίγο τα μεταγραφικά, αυτά τα οποία έχουν βγει προς τα έξω, γιατί υπάρχουν και αυτά που δεν έχουν βγει προς τα έξω. Υπάρχει άλλη μια περίπτωση, όπως σας είπαμε, πέρα από τον Ιντέγε, με τον οποίο συζητούν οι άνθρωποι του Άρη. Και αύριο μεθαύριο έχω την αίσθηση ότι θα αποκαλυφθεί και αυτό, ή θα κλείσει ο Ιντέγε, οπότε δεν θα υπάρχει λόγος. Σας είπαμε λίγο πριν και τους ανθρώπους που τελικά εκλέχτηκαν δημοτικοί σύμβουλοι στη Θεσσαλονίκη. Εδώ μου είπαν και ένα ακόμα Αριανάκι, μου είπανε. Μισό λεπτό. Ναι, με την Οτοπούλου, λέει, η Καλφακάκου η πρώτη. Είναι Άρης. Ναι. Μάλιστα. Καθηγήτρια πανεπιστημίου είναι η κυρία. Έτσι μου είπανε. Και την ξέρανε. Μάλλον. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κλείσαμε μεταγραφή, εντάξει. Τον έκλεισες? Όχι. Αν προλάβουμε. Ναι. Αν περάσει τα σύνορα. Ο παίκτης. Όχι. Αν περάσει τα σύνορα, θα τον καλέσουμε αν προλάβουμε. Μάλιστα. Είναι στην ουρά και περιμένει. Αύριο, ρε φίλε. Και αύριο. Γιατί πρέπει να περάσει τα σύνορα. Ναι, τώρα λέει δεν μπορεί να μιλήσει. Ποια σύνορα? Να τα περάσει προς τα εκεί ή προς τα εδώ? Προς τα εκεί. Φεύγει. Α, στο καλό. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Εδώ γιατί έχουν ανοιχτό το Σιαμπάνι. Μάριος Σιαμπάνης. Τι βλέπουνε? Βλέπανε χθες μάλλον τους αριθμούς του. Ή σήμερα. Α, μάλιστα. Αφού πήγε στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό. Ωραία. Που θα έχει τον Σά, τον Λοντίγκιν και αυτόν. Σά, Λοντίγκιν. Ο Άρης ποιο θα πάρει? Ο Άρης, αφού τελειώσει πρώτα με τους παίχτες, με τις θέσεις που έχει ορίσει ως προτεραιότητα, θα δούμε τι θα γίνει και με τον τερματοφύλακα. Ο Στρέζος δεν είναι πάντως, επειδή κάποιος φίλος με ρώτησε. Ναι. Δεν είναι στους παίχτες που υπάρχουν στην ατζέντα του Άρη. Και δεν θα μπορούσε να είναι κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, έχει κάνει μια πολύ κακή χρονιά με τον Όφη. Οπότε δεν υπάρχει λόγος. Και ψάχνει ο Άρης, νομίζω, εκείνη τη θέση και μια έτσι, επιλογή κοντά στα στάντρα του Κουέστα. Δηλαδή, θέλει κάποιον, ας πούμε, ο οποίος θα δημιουργήσει και ανταγωνισμό. Αυτή όμως η επιλογή, ρε φίλε, πώς θα έρθει όταν θα ξέρει ότι θα ξεκινήσει από τον πάγκο? Εντάξει, αν μπορείς και τον πείσεις ότι μπορεί να κάνουμε αυτό το σύστημα που κάνουν στο εξωτερικό πολλές ομάδες. Έχω έναν τερματοφύλακα για το πρωτάθλημα, ο άλλος θα παίζει κύπελο. Τι κύπελο να παίζει, και το 16 θα ξεκινήσει. Αυτό δεν θα το πούμε. Α, εντάξει. Θα το πούμε μετά. Ναι, αλλά κοίτα που ξεκινάμε του 16 τώρα, τι να κάνουμε. Θα πάρει το κύπελο. Θα πάρει το κύπελο. Άμα, πάρει το κύπελο, γιατί όχι. Δεν κατάλαβα. Πάντως, αν κάτσουμε και τα δούμε, πρέπει να υπάρχει ένα βάθος στο ρόστερ και επιλογές. Γιατί ο Άρης του χρόνου θα δώσει. Μπορεί να δώσει, βασικά θα δώσει σίγουρα 26 παιχνίδια για το πρωτάθλημα, 10 για τα play-off, αν μπει, που θα μπει λογικά. Ναι. Και περιμένουμε, και υπάρχει και το ερωτηματικό με το κύπελο μέχρι που μπορεί να φτάσει. Δηλαδή έχουμε πάει ήδη στα 36 και ναι, με το κύπελο μπορεί να πας σίγουρα 40 και η Ευρώπη στη μέση τα προγραμματικά. Δηλαδή θα είναι μια πολύ γεμάτη και απαιτητική χρονιά
46 και 6 μάτς μετά που θα παίξει το Europa League, 52 και 2 που θα πάω στους 32-54 και 2 στους 16-56 και 2 στους 8, 58 μάτς. Άρα να το κλείσω το 50 ή να πάρω και άλλα 2 να πάω στα προημιτελικά, όχι. Άρα μιλάμε για πολύ γεμάτη χρονιά. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται και, και πολλές επιλογές στο ρόστερ. Έχουμε γραμμή. Ναι. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γιώργος ονομάζομαι, από Ηλιούπολη παίρνω. Αθήνας ή Θεσσαλονίκης? Ορίστε. Αθήνας ή Θεσσαλονίκης? Σαλόνικα. Σαλόνικα. Έχω ένα γείτονα παοξή. Περαστικά. Ο οποίος δεν έχει πάει ποτέ στο Χαριλάου και τον πήγα προχθές. Πότε? Να δει το γήπεδο, δεν έχει ξαναπάει. Και αφού από την 4 δεν βλέπουν, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Ναι, και θέλει να βάλει μια ταμπέλα ο άνθρωπος. Ναι. Και δεν μπορεί να βρει άνθρωπο εκεί να συνονοηθούμε. Εκεί να... Τι εννοεί ταμπέλα? Τι εννοεί ταμπέλα? Διαφήμιση να βάλει. Α, να διαφημιστεί. Και πήγε στο γήπεδο να τον βρει. Ναι, πού να πει, δεν ξέρω. Στα γραφεία. Πήγε πρώτα να δει το γήπεδο, ας πούμε. Α, ναι. Τον άρεσε γιατί δεν έχει ξαναπάει. Ναι. Ναι. Απλά. Μία μονή ταμπέλα θέλει. Μονή, δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω δε... Γιατί έχει LED το γήπεδο πλέον. Α, ναι. Μάλιστα. Υπάρχουν και ταμπέλες πίσω από τις εστίες. Ναι, τι θέλει ακριβώς? Ναι, πήγαμε μαζί, απλά ήθελε αυτός να μιλήσει, ξέρω. 2310-325-001. 325-001. Να ζητήσει το τμήμα marketing. Είναι τέτοιο, είναι έτοιμοι δηλαδή αυτοί, θα ψάχνουμε να δούμε. Η ΠΑΕ Άρης είναι. Ναι, είναι δηλαδή... θα ζητήσει. Γεια σας, θέλω να βάλω μια πινακίδα στο γήπεδο. Με ποιον μπορώ να μιλήσω? Μισό λεπτό θα σας πούνε. Θα σας συνδέσω με την κυρία Τάδε. Μάλιστα. Παρακαλώ, θα πει η κυρία Τάδε. Με βραχνή φωνή θα είναι, να ξέρεις. Ναι. Παρακαλώ, θα πει. Και θα συνεννοηθεί μετά. 325-001. 001. Έγινε, εντάξει. Αλλιώς, άμα θέλει, πάει από εκεί. Πίνει ένα καφέ στο Sports Cafe κάτω, στο Ναός. Ανεβαίνει πάνω και λέει: γεια σας, θα ήθελα να ζητήσω την υπεύθυνη marketing. Εκεί είναι κάθε μέρα. Είναι στο Sports Cafe, στο Ναός δίπλα, στο Ναός. Στο Sports Cafe θα πιείς τον καφέ, ναι, για να αφήσουμε για κάτι στο Ναός. Πάνω είναι η ΠΑΕ. Ναι, ναι, εντάξει. Έγινε. Έγινε. Να είσαι καλά. Επόμενος, καλησπέρα. Επόμενος. Τι άλλο να κάνω, χορηγούς φέρνω στην ομάδα. Χαίρετε. Χαίρετε, μια χρηστική πληροφορία θα ήθελα. Παρακαλώ κύριε μου, πώς μπορώ να σας βοηθήσω? τι σουβλάκια κάνει στο Βάμος? Να σας πω, κάνει και σουβλάκια, κάνει. Ναι. Και σουτζουκάκια κάνει. Και σουτζουκάκια κάνει. Έφαγα. Ήταν αξιοπρεπή. Και πολύ ωραίες πατάτες τηγανίτες, ναι. Και πολύ ωραίες πιτούλες έκαναν την άλλη φορά. Μπράβο. Έτσι. Να το έχουμε υπόψη. Ναι, και πίτσα έχει, άμα θέλεις. Εντάξει. Λοιπόν. Και πρόμο στα μαγαζιά. Εντάξει. Στα κάθε κοντά μας. Ναι. Έχει τη συνένεση του Διαμαντόπουλου για αυτό το πράγμα ο Καρυπίδης, έτσι δεν είναι? Μαζί είναι. Ναι ρε παιδί μου, ξέρετε, παίρνει κάτι πρωτοβουλίες μυστήριες καμιά φορά. Για να έχουμε δηλαδή τη σιγουριά ότι ο παίκτης είναι σε μια καλή κατάσταση, μπορεί να έρθει γρήγορα σε μια τέτοια κατάσταση και όλα αυτά, μην μας βγει, δεν θέλω να κάνω αναγωγές σε άλλους παίκτες. Ναι. Εντάξει. Υπ' αυτήν την έννοια το λέω. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Είναι και σε μια καλή ηλικία αυτή τη στιγμή. Βρε όλα καλά και στη τελική ανάλυση αλλιώς πώς να ερχόταν με τα χρήματα τα συγκεκριμένα. Δεν υπήρχε το μέσο εκατομμύριο. Η απραξία του αυτή αγωνιστική είναι και το πλεονέκτημα του Άρη για να τον προσεγγίσει οικονομικά. Ακριβώς. Μακάρι να ολοκληρωθεί σύντομα ή ναι ή όχι δηλαδή. Επίσης στις οικονομικές ή στους οικονομικούς πρόχειρους υπολογισμούς που κάνετε. Δεν βλέπω ότι ο Χρήσανδος το κάνει από την αρχή. Δεν βάζετε τα πρώτα μάτς της Ευρώπης. Γιατί? Είπα για διαρκείας, είπα μόνο εγώ. Όχι, 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 όχι. Τι? Με το που παίζεις το μάτς, παίρνεις λεφτά από την UEFA. Τα είπαμε αυτά. 130 παίρνεις το πρώτο. Μόνο, τι παίρνει, ναι. 240 ήταν. 130. Είναι ο προκριματικός. 180 είναι στο δεύτερο. Ωραία. Β' προκριματικός, τρίτος προκριματικός. Φτάνει, μην πας παραπάνω. Στο β' μετά στα play-off πηγαίνεις, νομίζω, στα 400 τόσα, πόσα είναι. Έτσι. Και μετά ξεφεύγουμε. 7-8 εκατομμύρια. Άστο, δεν μαγάζει. Επειδή στα δύο πρώτα όμως δεν έχεις τηλεόραση, θα έχεις και τηλεόραση. Θα έχεις και τηλεόραση, βέβαια. Και επειδή στα δύο πρώτα μπορεί να μην έχεις φτάσει ακόμα τα 10 ή τα 11. Στην τηλεόραση μην περιμένεις πάνω από κάνα 40-50. Εντάξει, εγώ δεν λέω. Επίσης θα έχεις. Αυτά και... είναι τα. Δεν θα έχεις και από 10.000 εισιτήρια πόρτας. Εξαρτάται. Αν έχεις 10.000 διαρκείας.
Ναι. Δεν θα έχεις 10.000 εισιτήρια πόρτα. Θα έχεις 3-4-5. Γιατί θα έχεις και 3-4.000. Τι καλά, δεν θα έχουμε προλάβει τα 10. Δεν θα έχεις τα 10.000. Τα έχεις. Δεν είμαι τόσο σίγουρος για τόσα πολλά. Θα δούμε, θα δούμε. Δεν ξέρω βέβαια και πώς θα γίνει με τα νέα τουρνικέ. 19 νέα τουρνικέ. Σε κάθε περίπτωση, αν πετύχεις να παίξεις, εγώ θα πω δύο ματσιούς παραπάνω. Μετά βλέπουμε. Και αυτό είναι κάτι. Και αυτά είναι έσοδα δηλαδή. Δεν είναι. Και μπουτίκ είναι. Λίγα απ' όλα είναι. Είναι κόσμος γύρω από το γήπεδο, ας πούμε. Δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Όχι, όχι, είναι σημαντικά. Του Γεύτοβιτς είναι να τελειώνει με τη βδομάδα, ναι ή όχι. Αύριο θα γίνει μια συνάντηση του εκπροσώπου του με τους ανθρώπους του Ερυθρού Αστέρα. Αυτά που λένε ότι ο Ερυθρός Αστέρας τελικά μάλλον θα ζητήσει λίγα λεφτά και δεν ξέρει και δεν είναι σίγουρο αυτό. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι πιθανό να τον ανανεώσει γιατί το συμβόλαιο του λήγει του χρόνου το καλοκαίρι, να τον δώσει ιδανικό στον Άρη ένα χρόνο και μετά αν ο Άρης θέλει να τον πάρει να υπάρχει μια ρήτρα. Εντάξει, εμάς προφανώς μας νοιάζει να τον πάρουμε ιδανικό. Δεν είναι. Κοίτα, ο Άρης δεν θα πληρώσει για τον Γεύτοβιτς. Άρα παίρνοντάς τον τελειώνει και από εκεί. Κλείνει και από εκεί. Ναι. Κλείνει τα εξτρέμ, φαντάζομαι. Αν και έχει ήδη επιλογές, εντάξει, αλλά. Θες έναν ακόμα γιατί ο Γκάμα δεν ξέρει σε τι κατάσταση θα επιστρέψει. Και έναν ακόμα μετά το Γεύτοβιτς. Α, δεν νομίζω. Αυτό λέω. Δηλαδή, αν τον πάρει αυτόν, κλείνει. Όπως θεωρούμε ότι κλείνει ναι. Στο κέντρο. Πιθανό, γιατί έχει την κοινή, έχει Λάρσον, έχει Γκάμα, θα έχει και το Γεύτοβιτς να τον πάρει, θα έχει και το Μαρτίνες ως εναλλακτική. Να πάρει έναν ακόμα να τον κάνει τι. Θα έχει και τον Ντουάρτη ως εναλλακτική εκεί. Ωραία. Επίσης πιστεύω ότι σε θέση τερματοφύλακα πρέπει να πάρουμε κάποιον καλό. Ναι. Γιατί η εικόνα του Κουέστα στα τελευταία μάτς, όχι του κάνει επίδειξη στο παιδί, δείχνει έναν άνθρωπο κάπως πιο. Με λιγότερο κίνητρο, με λιγότερο. Με κάποια. Να αυξήσει τον ανταγωνισμό. Με κάποια νοθρότητα. Ναι. Δεν είναι καλό αυτό για τερματοφύλακα, καθόλου καλό. Ναι. Είναι επικίνδυνο. Ναι. Άρα είναι και αυτό μια επιλογή που πρέπει να γίνει. Έτσι, δεν μπορεί να είναι και ολόκληρο χρόνο σταθερό. Αν ήταν έτσι, δεν θα ήταν στον Άρη τώρα, θα ήταν συμπριμένη τη αλλά και πρέπει και εσύ να βρει έναν τρόπο να τον. Σίγουρα. Ταρακουνήσει αν χρειάζεται. Σίγουρα. Άρα περιμένουμε για center for σύντομα σχετικά. Γιατί για να πάνε μέχρι εκεί για να κουβεντιάσουν. Ναι, αυτό είναι ο στόχο. Και για να το βγάλει και ΠΑΕ κιόλα. Ναι, για να το βγάλει και ΠΑΕ, νομίζω και πρέπει αυτό ο άνθρωπο, αν είναι να έρθει, να τον προπονηθεί και λίγο. Καλό είναι αυτό να έρθει λίγο από την αρχή. Μπε στο λαμπαουτάζ να τον δει πώ είναι προπονημένο. Είναι τώρα. Γιατί έχουμε βιντεάκι που ανέβασε ο ίδιο από το Instagram. Που προπονείται μόνο σου. Να τον δει, λίγο να δει. Ναι, δεν κάθεται. Πώς είναι. Βέβαια, άλλο η προπόνηση ατομική και άλλο η προπόνηση. Τι ανέβαζαν σε προσωπικές προπονήσεις, κάτι Κόκκι και κάτι. Ο Κόκκι τον έβλεπες όμως τον Κόκκι πώς ήταν. Και κάτι άλλο ανέβαζαν που κάνανε. Δες τον Ιντέγε πώς είναι. Στο σώμα, εγώ σου λέω. Εγώ δεν ξέρω. Στο σώμα δεν μου φτάνει. Εγώ θέλω να τον δω αγωνιστικά πώς είναι. Για έναν παίχτη αγωνιστικά. Αγωνιστικά, κοίταξε, ξέρει τι παίχτη είναι. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση βρίσκεται. Όχι το σώμα είναι λεπτό και που το είναι το βλέπω. Και αυτό και εγώ είμαι φίτη. Εμένα να με δείξουμε φίτη, να παίξουμε μπάλα, να παίξουμε κάτω στα χέρια. Φίτη είσαι, δεν έχει όμω μυ. Έλα, σε δοκιμάσουμε. Σαν και εμένα. Κάτι θα κάνουμε. τι θέση παίζει. Μπροστά που παίζει, τι παίζει. Όλοι μπροστά παίζει. Όλοι μπροστά παίζει. Όλοι μπροστά γιατί παίζει. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Μένουμε μπροστά. Λοιπόν, να είσαι καλά. Λοιπόν. Ωραία, έχουμε άλλο Χρήστο. Για να δούμε. Υπάρχει ακόμα ένα. Καλό σου λούπι έχει ο Ιντέγια. Καλό είναι, ναι. Έχει ένα πολύ καλό πακέτο, πολύ κοντά σε αυτά τα που θέλει ο Άρης τον επιθετικό του. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Γεια σας. Εγώ είμαι ο επόμενος. Ναι, κύριε Θανάση, εσείς είστε. Μια ερώτηση, παρακαλώ. Όσες θέλετε. Τζάμπα είναι. Μήπως υπάρχει κάποια εξέλιξη ως προς τα εισιτήρια διαρκείας των γονέων με τα παιδιά. Εξαντλήθηκε τα εισιτήρια στην οικογενειακή. Αυτό το γνωρίζω. Είχα πάει. Ναι. Δεν υπάρχει ακόμα κάτι από πλευρά ΠΑΕ για το ενδεχόμενο δημιουργία ή επέκταση τη κίτρινη κερκίδα. Το μελετάνε. Ναι. Ναι. Και προφανώς περιμένουν να γυρίσει ο Καρυπίδης. Ναι. Είτε για να πούνε ότι θα γίνει και στην άλλη πλευρά, όπως είναι στην 1 και προς την 3 δηλαδή, ναι. Κάτι αντίστοιχο, ναι. Ή ότι δεν μπορεί να γίνει. Με τις πιθανότητες ότι του να γίνει να είναι περισσότερες αυτή τη στιγμή. Μπράβο. Γιατί να γνωρίζει. Τις πιθανότητες είπα. Ναι. Εντάξει, εγώ για τις πιθανότητες. Γιατί δεν είναι απλά νεκάντο. Είναι και θέμα μελέτης, είναι και θέμα πολλών πραγμάτων.
Για μένα είναι πάρα πολύ απλά, άλλες δύο σειρές από την απέναντι πλευρά. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, κύριε Καρυπίδη, που περιμένει στη σειρά να το γνωρίζετε. Και θα είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα να είναι τη σειρά 2, να πω 100% να μην είμαι υπερβολικός, να πω 90% πλήρης σε όλα τα παιχνίδια. Πάλι όμως, ρε Θανάση, να σου πω κάτι και να γίνει, που μακάρι να γίνει ένα ακόμα κομμάτι, πάλι θα υπάρχουν άτομα τα οποία δεν θα είναι ικανοποιημένα και θα λένε ότι εμείς δεν προλάβαμε. Εντάξει. Κοίταξε να δεις. Όταν θα το ανακοινώσει, τότε θα φανεί, με το καλό ας εξαντληθούν και εκείνες οι θέσεις, τότε, τη δεύτερη φορά, πιστεύω, αν όχι σε 10 μέρες, όσοι θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτό το προτέρημα, για τους γονείς μιλάω, θα πρέπει να την καθαρίσουν την μπουγάδα πολύ πιο γρήγορα. Κάποιοι δεν θα προλάβουν πάλι. Αυτό σου λέω. όχι. Δεν νομίζω. Τώρα, αυτοί που θέλουν και μείναν στην απέξω, ήταν οι πιο light, δηλαδή οι πιο, πώς το λένε ρε παιδί μου, κάτσε να δω και ναι, λίγο με τα λεφτά και την μεταφράσω λίγα προβλήματα και τέτοια. Τώρα δεν θα έχει τέτοιο, τώρα θα ξέρεις ότι δανείσου και πήγαινε πάρε από τη στιγμή που το αποφάσισες. Αυτή την έννοια που λέω. Α, ξαδούμε. Τώρα για τα επόμενα, περιμένω να ακούσω και κάποια καλή ομάδα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ότι περίμενα να ακούσω μια ομάδα της Premier League, ότι θα έφερνε για φιλικό το καλοκαίρι. Ναι. Λοιπόν, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, δεν πειράζει. Τώρα τον Άρη θα πάμε να δούμε. Τη Liverpool του χρόνου θα τη φέρουμε. Για φιλικό δεν πειράζει. Α, και κάτι άλλο. Πρόταση στον Ιντέγε και δεν κάναμε το Φιρμίνιο, ρε, αφού το θέλαμε και λίγο. Έχει συμβόλαιο γι' αυτό. Έχει συμβόλαιο. Ήταν τραυματίας. Έχει συμβόλαιο. Γι' αυτό. Α, ναι, δεν πήγε καλά στον τελικό, όντως. Ναι. Είχε προβλήματα. Εκτός τον πάρουμε δανεικό. Με οψιόν αγοράς. Με οψιόν αγοράς. Και τελευταία δεν έπαιζε κιόλας. Ας μας το δώσουν, ναι. Δεν έχει. Εγώ θέλω τον Ρόμπερτσον να τον βάλω αριστερά και τον Γκούρφιντ backup. Αχ ρε φίλε, τώρα για αυτούς που ξέρουν ποδόσφαιρο, βλέπεις πόσο σημαντικός παράγοντας είναι το δεξί και το αριστερό μπακ. Είναι, εντάξει. Ήταν από τους καλύτερους παίκτες, δηλαδή οι καλύτεροι ήταν αυτοί. Άμα το δεις γενικά στο παιχνίδι και από την αντίθετη πλευρά, ο Τρίπιερ με το Ρος. Πόσο σημαντικοί ήταν και οι τέσσερις των δύο ομάδων που παίζανε. Άμα ήταν από τους καλύτερους παίκτες του παιχνιδιού αυτοί οι τέσσερις. Έτσι θα είναι και ο Σούντγκραν, μακάρι να είναι, τη νέα σεζόν. Πόσο σημαντικό είναι. Εκείνες οι σέντρες ξηράφι, ρε παιδί μου, και ας μην βρίσκουν παίκτη. Αυτούς που ξέρουν. Δημιουργούν περισσότερες προϋποθέσεις να βρεις παίκτη. Ναι, από φέρνει άλλες, πανικό, φέρνει πανικό στην άμυνα. Αυτό. Να είσαι καλά, Θανάση, να είσαι καλά. Ψηλά γράμματα για αναλύσεις. Σε καφενείο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό απόγευμα. Ακόμα είναι 7 η ώρα. Λοιπόν, κλείνουμε τώρα. Το πούμε αύριο να βγει. Αύριο. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5, στην πρώτη τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.